Κυρία Κομνηνάκα, πάμε να τα σχολιάσουμε, να δούμε τελικά. Δεν έχει μείνει καθόλου χώρος να ανασάνουμε. Εν τω μεταξύ, πριν πούμε οτιδήποτε, να πω ότι διάβασα σήμερα στο Ριζοσπάστη ένα καταπληκτικό που έκανε λόγο για συμπτώματα long COVID που παρουσιάζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Αρκετά πετυχημένο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έτσι είναι, θέσατε όλο το κάδρο και αν θέλετε αυτό το συνολικό κάδρο που βάλατε των εξελίξεων που ανησυχούν, εύλογα ανησυχούν το λαό, δείχνει ότι είναι και η κοινή αιτία αυτών των προβλημάτων. Γιατί η κατάσταση αυτή, όλα αυτά είναι συμπτώματα πραγματικά μεγάλων ανταγωνισμών που οδηγούν στις πολεμικές συγκρούσεις, ναι, αντιθέσεις και λοιπά, για μεγάλα συμφέροντα που δυστυχώς δεν γίνονται για να εξασφαλίζονται ούτε οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του λαού, ούτε βέβαια για τις ανάγκες του λαού, αλλά οι συγκρούσεις που υπάρχουν και στο επίπεδο, στο πεδίο της Ουκρανίας, αλλά και συνολικά και στη δική μας περιοχή, κατά κύριο λόγο γίνονται για να ικανοποιηθούν με τεράστια αδιφάγα συμφέροντα ενεργειακά μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που επιδιώκουν να κερδίσουν, να το πούμε έτσι, έδαφος στις πλάτες βέβαια των λαών που πληρώνουν είτε με το αίμα τους, όπως συμβαίνει με το λαό της Ουκρανίας και το λαό της Ρωσίας που πληρώνουν αυτή τη σύγκρουση, είτε βέβαια και με το κόστος αυτών των συγκρούσεων που περνάει στις πλάτες τους και το βιώνουν και το δικό μας λαό, δηλαδή της Ευρώπης και των λαών που και εκεί, αν θέλετε, δεν το πληρώνουμε μόνο λόγω της πολεμικής σύγκρουσης που βέβαια εκτείναξε, απογείωσε το ενεργειακό κόστος, όμως το πληρώνουμε λόγω των συγκεκριμένων πολιτικών κατευθύνσεων που επέλεξε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τηρούν κατά γράμμα και οι κυβερνήσεις, όπως και οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, της εμπορευματοποίησης της ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας, της πράσινης μετάβασης, που τελικά έχει μετατρέψει ένα απαραίτητο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή σε ένα πανάκριβο πλησίαστο εμπόρευμα, επιστρέφοντάς μας σε άλλες εποχές. Να συζητάμε για το, δηλαδή είναι πραγματικά έως και ενοχλητική η καθημερινή συζήτηση που ακούς στα μέσα ενημέρωση, ραδιόφωνο, και δεν το λέω με ευθύνη. Να συζητάμε τι πρέπει, αν θα πρέπει να κλείσουμε το θερμοσύφωνα, το φούρνο ή τα φώτα. Ποιες είναι οι πιο ενεργοβόρες. Αυτή η συζήτηση επικρατεί. Έτσι. Αντί να συζητάμε πώς πραγματικά θα καλυφθούν οι ανάγκες του λαού και πώς θα έπρεπε να ξεμπλέξουμε από αυτό το σύστημα που μας οδηγεί σε εποχές που είναι αναχρονιστικό και εχθρικό προς τις λαϊκές ανάγκες. Πώς μπορούμε να ξεμπλέξουμε, κυρία Κομνηνάκα, υπάρχει λύση? Κοιτάξτε, ναι, εμάς για το ΚΚΕ επανειλημμένα έχουμε πει ότι ο λαός δεν πρέπει να περιμένει σωτήρες που θα του δώσουν λύσεις. Εξάλλου έχει ήδη συγκεντρώσει πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια με τις κυβερνητικές εναλλαγές, με κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων και αποχρώσεων και συνεργασιών που μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να φάνταζαν και επιστημονικής φαντασίας αυτές τις συνενώσεις, να το πούμε έτσι, που έγιναν. Όμως πάντα το μάρμαρο το πληρώνει ο ίδιος. Άρα λέμε ότι τώρα πρέπει, χωρίς να αφήνει περιθώριο, χωρίς να δείχνει αναμονή, να δυναμώσει τα δικά του αγωνιστικά μέτωπα, να υπάρξει ένας συντονισμός σε πανελλαδικό επίπεδο μεταξύ των εργαζομένων, αγροτών, των βιοπαλιστών, των αυτοαπασχολούμενων που πραγματικά πληρώσανε όλα αυτά τα χρόνια πολύ βαριά και δεν αντέχουν να πληρώσουν άλλα, να δυναμώσουν την κοινωνική του συμμαχία και να παλέψουν, γιατί εκεί που πραγματικά υπήρξαν αγωνιστικές εστίες σε χώρους δουλειάς, εκεί που οι εργαζόμενοι δεν ανέθεσαν τις ελπίδες τους στις κυβερνητικές αναλλαγές και στους έξωθεν σωτήρες, αλλά συνενώθηκαν και πάλεψαν όλοι μαζί, πραγματικά τα έβαλαν και συγκρούστηκαν και με πολύ μεγάλους ομίλους, είχαν κατακτήσεις, και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα δείγμα το τι μπορεί να πετύχει ο λαός. Και λέμε ότι ακόμα και αυτή η ιστορία
η υπόθεση των υποκλοπών αποδεικνύει μέσα από την όλη διαδικασία που εξελίσσεται ότι ποιος είναι πραγματικά για το αστικό κράτος ο εχθρός. Ότι σε αυτές τις συνθήκες το αστικό κράτος αξιοποιεί ακόμα και αυτούς τους μηχανισμούς των υποκλοπών από κοινού με την καταστολή για να βρίσκεται προετοιμασμένο απέναντι και στις... και στο λαϊκό κίνημα. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι έχουν μπει κατ' επανάληψη στο στόχαστρο και εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, όσοι πραγματικά αμφισβητούν αυτό το σύστημα και βέβαια ταυτόχρονα αξιοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί για να λυθούν και άλλου είδους αντιθέσεις και ανταγωνισμοί που υπάρχουν. Γιατί αποχωρήσατε χθες από την εξεταστική? Πραγματικά η Εξεταστική Επιτροπή αρχίζει να μετατρέπεται τελικά στη Συγκαλυπτική Επιτροπή αντί για να ρίχνει αυτό που ευαγγελιζόταν υποτίθεται η κυβέρνηση ότι θα ρίξει άπλετο φως. Είναι σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε διαφάνηκε, αλλά η χτεσινή απόφαση της πλειοψηφίας ουσιαστικά να κλείσει πρόωρα την Επιτροπή αρνούμενη να εξετάσει οτιδήποτε άλλο μάρτυρα πέρα από από όλα τα παρατράγουδα, να το πούμε έτσι, που έχουν εξελιχθεί τις προηγούμενες μέρες και με τις καταθέσεις των μαρτύρων που πραγματικά φάνηκε να παίζουν σε μοιρασμένους ρόλους, να επιδιώκουν να συγκαλύψουν και την ουσία των σκανδάλων των υποκλοπών, αλλά πιο αποκαλυπτική ήταν η μεθόδευση να θαυτεί εντελώς η υπόθεση υποκλοπών της ακροάσεως στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη από το 2016 και μέχρι σήμερα, παρότι δύο κυβερνήσεις άλλαξαν, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε πολύ σοβαρά ερωτήματα που και στη διάρκεια της Επιτροπής από τους... και από τους διοικητές, από προηγούμενο διοικητή της ΕΕ και από άλλες καταθέσεις φάνηκε να αφήνονται εκ μέσου ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που δεν ερευνήθηκε σωστά. Και απέναντι σε αυτό το αίτημα που έχει καταθέσει το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή να έρθουν συγκεκριμένοι μάρτυρες που μπορούν να φωτίσουν πτυχές αυτής της σοβαρής ιστορίας και οι αρμόδιοι πάροχοι και τα τεχνικά τμήματα της ΑΔΑΕ που είχαν την ευθύνη να ερευνήσουν αυτή την υπόθεση, υπήρξε πλήρης άρνηση και απαξίωση από τη μεριά της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε αυτό το αίτημα του ΚΚΕ, όμως υπήρχε και σιωπηρή ανοχή και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την εξόφθαλμη πραγματικά προσπάθεια να θαυτεί αυτή η υπόθεση που γίνεται και στη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά γίνεται και συνολικά στο δημόσιο διάλογο, όπου παρά τους υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης κανείς δεν κάνει κουβέντα για μια σοβαρή υπόθεση που αφορά την παραβίαση του δικαιώματος της επικοινωνίας ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος και μέσω αυτού, αν θέλετε, και του ίδιου του εργατικού λαϊκού κινήματος που εναποθέτει, το οποίο συνομιλεί με το ΚΚΕ, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρία Κομινινάκα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σχολιασμό σας. Δεν ξέρω πώς θα κινηθείτε τώρα από εδώ και πέρα στο συγκεκριμένο θέμα των επισυνδέσεων, συνακροάσεων. Εμείς έχουμε πει ως κόμμα ότι θα κάνουμε κάθε προσπάθεια που περνάει από το χέρι μας να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το λαό για την ουσία του προβλήματος και του σκανδάλου των υποκλοπών και την ουσία πραγματικά του πώς, αν θέλετε, και οι ίδιοι αυτοί οι μηχανισμοί του κράτους τελικά λειτουργούν όχι για να προστατεύσουν τα δικαιώματά του, αλλά σε βάρος του. Να είστε καλά, κυρία Κομνηνάκα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κυρίες και φίλοι,